Καλημερίζω από την ΟΕΒΕΝΗ τον Μπάμπη το Λεκάκη, τον πρόεδρό της, όπως επίσης και αντιπρόεδρο στη ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αλγεράκη. Είναι οι πρώτες κουβέντες. Ναι, μεν η έκπληξη από τη μία, αλλά από την άλλη, μέσα σε όλα αυτά που εσείς μπορεί να εκτιμάτε ότι μπορεί να έφερε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, τους διαμηνύετε και τους λέτε για άλλη μια φορά, πάμε σε μια δεύτερη αναμέτρηση. Έχετε κατά νου ότι εμείς εδώ είμαστε και υποφέρουμε, δεν είναι όλα κάλπες και εκλογές? Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε εκλογική διαδικασία στοιχίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος, ευρώ τα οποία θα πρέπει από κάπου να εισπραχθούν. Και νομίζουμε πάντοτε ότι συνήθως μετά τις εκλογές, το αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, συνήθως μετά τις εκλογές όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, το 90% από αυτά τα δεν γίνεται πραγματικότητα. Βέβαια αυτό που χρειάζεται η χώρα και το έχουμε δει και διαχρονικά είναι η σταθερότητα, και όσο υπάρχει σταθερότητα και να μην έχουμε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες εκλογικές, γιατί υπάρχει μια παγωμάρα στην αγορά από το φόβο των εξελίξεων από οποιαδήποτε πλευρά. Παγωμάρα με την έννοια ότι δεν τρέχουν πράγματα, δεν σχεδιάζονται πράγματα. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, φοβόμενοι μάλλον οι πολίτες της χώρας για το τι μέλλει γενέστη την επόμενη μέρα και αν όντως αυτά που έχουν εξαγγείλει οι πολιτικοί αρχηγοί και όποιος κερδίσει τις εκλογές και αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας θα τα κάνει πραγματικότητα ή όχι. Υπό το φόβο εξελίξεων αυτή η παγωμάρα, αλλά από την άλλη δεν ξέρω, αυτή η εκλογική αναμέτρηση και το αποτέλεσμα της σε πρώτη και δεύτερη σκέψη, τι σας έβαλε μέσα στο μυαλό, κύριε Λεκάκη, γιατί μεταξύ σας συζητάτε? Βέβαια, κύριε Αδουγεράκη, το αυτό που έβαλε αυτή για το τι δηλαδή κατά την κρίση σας έφτεξε πολύ περισσότερο. Δεν το θέλω γενικό και αόριστο στο ερώτημά μου για να είμαι και εγώ σαφής. Ναι, για το τι έφτεξε και έχει έτσι το εκλογικό αποτέλεσμα. Σίγουρα όσο αφορά τους επαγγελματίες, θα μιλήσω εγώ. Αυτό που έφτεξε από την πλευρά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τα πρόσωπα αυτά στα χρόνια που κυβέρνησαν δυστυχώς οι επαγγελματίες υπέφεραν σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολόγηση και με το ασφαλιστικό. Και όταν έχουμε από τη μία πλευρά τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να αναφέρει ότι εμείς θα μειώσουμε τη φορολογία, θα έχουμε ένα σταθερό ασφαλιστικό σύστημα, και από την άλλη βλέπουμε και βγαίνει ο υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο πρώην υπουργός κύριος Κατρούγκαλος, και εξαγγείλει εκ νέου τη φορολόγηση του ασφαλιστικού συστήματος με 20%, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα αυτά δεν είναι σοβαρά. Δυστυχώς δημιουργήθηκαν αρκετά χρέη τότε που εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα και τώρα οι επαγγελματίες αυτοί προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα. Άρα τα λάθη είναι κέρια και νομίζω ότι η κοινωνία πλέον καταδικάζει τους πολιτικούς αυτούς που δεν εφαρμόζουν αυτά που έχουν εξαγγείλει από την αρχή και όχι να με πλάγιους τρόπους να προσπαθούν να εφαρμόσουν πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Φαντάζομαι, κύριε Λεκάκη, ότι το ζητούμενο είναι, εκείνοι μπορεί να το λένε από τη δική τους την πλευρά για να τελειώνουν μια και καλή σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό τους το πολιτικό, το αύριο, αυτοδυναμία, παραμονή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά για εσάς, όπως είπατε και στην αρχή και έτσι το ξεκινήσατε, και επειδή κάθε εκλογική διαδικασία στοιχίζει αρκετά σε αυτή τη χώρα, ότι θέλετε να τελειώνει γρήγορα αυτή η αναμέτρηση δυνάμεων, να υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα σας βοηθήσει στα επόμενα βήματα, χωρίς να ξεχνάει κανένας αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί απέναντί σας. Ας το αφήσω έτσι. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν και δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα είχαμε κατά νου το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε μια εκλογική διαδικασία που έχει ξεκινήσει σχεδόν από τον Ιανουάριο και κοντεύουμε να φτάσουμε στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί αρκετά και θα πρέπει να τελειώνουμε τις διαδικασίες αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις αναφορές και σας καλημερίζω. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελεκάκη.